κουβέντα. Θα ήθελα καταρχήν να απλώς να πω λίγα λόγια για την πλαστική χειρουργική. Είναι η πλαστική χειρουργική. Δεν ξέρω αν έχει παιδιά που είναι νέος που ενδιαφέρονται για την υγεία. Αν δεν έχει, μπορούμε να το κλείσουμε το πάμε σε από τώρα. Αλλά θα ήθελα να πω λίγα λόγια τι είναι η πλαστική χειρουργική, διότι υπάρχουν ορισμένοι μύθοι και κάποιες λαθασμένες απόψεις για το τι είναι η πλαστική χειρουργική. Και έτσι, ξεκινώντας από εκεί, αν μου επιτρέψετε 3-4 λεπτά και μετά να μπούμε ίσως στο κύριο θέμα και κάποιες δικές μου απόψεις για τους νέους. Εγώ ζω στο Johannesburg, μάλλον ζούσα στο Johannesburg για τα τελευταία 20 χρόνια και το Johannesburg είναι μια πολύ μεγάλη πόλη. Είναι 9 εκατομμύρια, είναι 18 φορές όσο μεγάλη η Κύπρος μέσα σε μια πόλη. Και είναι μια σχετικά μοντέρνα πόλη με ένα αρκετά καλό infrastructure, μια καλή υποδομή. Και επίσης είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει για έναν γιατρό για έναν χειρουργό, διότι έχει πολύ έγκλημα και πολλά δυστυχήματα. Δηλαδή, είναι πολύ καλό για έναν χειρουργό. Η πλαστική χειρουργική, όπως έλεγα πριν λίγο, είναι ουσιαστικά εντάξει, ξέρουμε τη λέξη πλαστικό, αλλά ξέρουμε το πλαστικό, το οποίο είναι το υλικό το πλαστικό. Αλλά και αυτό προέρχεται από το πλάθο. Δεν έχει καμία σχέση με την πλαστική χειρουργική με το υλικό, αλλά έχει σχέση με τη λέξη πλάθο. Την αρχαία ελληνική λέξη πλάθο. Και σαφώς η πλαστική χειρουργική δεν είναι συνώνυμο με την αισθητική χειρουργική. Για αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι συνώνυμο. Το ένα περιέχεται μέσα στο άλλο. Δηλαδή, η πλαστική χειρουργική είναι τόση, η κοσμητική χειρουργική είναι τόση μέσα στη μεγάλο σύνολο της πλαστικής χειρουργικής. Και οι δύο μεγάλες κατηγορίες της πλαστικής χειρουργικής είναι η επαναστατική χειρουργική και η κοσμητική. Εντάξει, δεν το ξέρω. Είπαμε λίγο για τους μύθους, διάφοροι μύθοι ότι δεν υπάρχουν σημάδια μεγάλη πλαστική χειρουργική, ότι χρησιμοποιούμε το πλαστικό, το τελικό κτλ. Όλα αυτά είναι μύθοι όταν βάλει το νηστέρι πάνω στο δέρμα, υπάρχουν σημάδια. Απλώς οι πλαστικοί χειρουργοί ξέρουν να τα βάλουν στους λόγους που έφερνε τόσο πολύ ή χρησιμοποιούν κάποιες τεχνικές για να τα κάνουν να φαίνονται λιγότερο έντονα. Η ειδικότητα μας ασχολείται με τα προβλήματα του σώματος τα οποία έχουν λειτουργικό πρόβλημα και πρόβλημα εμφάνισης. Δηλαδή δίνουμε έμφαση και στα δύο, στη λειτουργικότητα και στην εμφάνιση. Ενώ οι γενικοί χειρουργοί δίνουν μόνο στη λειτουργικότητα και όχι στην εμφάνιση, το ίδιο και ορθοπαιδική και διαφορετική. Τώρα, οι διάφορες, ας το πούμε, όχι υποειδικότητες, αλλά τομείς της πλαστικής χειρουργικής είναι αυτοί, για να μην τους κατονομάσω, μπορείτε να τους διαβάσετε. Αυτοί είναι ορισμένοι από τους τομείς, αυτοί είναι άλλοι τόσοι, στους οποίους έχει εφαρμογές η πλαστική χειρουργική και φυσικά η πιο γνωστή σε όλους μας η κοσμητική χειρουργική, λόγω της τηλεόρασης και των μέσων ενημέρωσης. Αυτά τα είπαμε. Θα σας δώσω λίγα παραδείγματα τι κάνουμε σαν πλαστική χειρουργή. Απλώς διάλεξα ένα παραδείγματα που δεν έχουν πολύ νέμα, για να μην σας χαλάσω το βράδυ. Για παράδειγμα, συγγενείς ανομαλίες, όπως το λαγόχυλο και οι σχιστίες του υπερόρας. Είναι συγγενείς ανομαλίες, γεννιούνται τα αυτά τα μωρά έτσι και είναι περίπου ένα σε κάθε χίλιες γεννήσεις έχουν αυτό το πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα φυσικά με την ομιλία και έχουν πρόβλημα με την ανάπτυξη του προσώπου και την κατάπτωση και το φαγητό. Και με κάποιες χειρουργικές, απλές χειρουργικές επεμβάσεις μπορεί να διορθωθεί το λαγόχυλο, μπορεί να διορθωθεί και η σχιστία μέσα στο στόμα. Και εδώ βλέπουμε έναν άλλο παιδάκι που έχει αφοτερό πλευρίσμα, δηλαδή και στις δύο μεριές υπάρχει η σχιστία και έχει λυθεί το πρόβλημα, όπως το βλέπετε εδώ μέσα μετά από δύο χρόνια. Άλλες συγγενείς ανομαλίες. Δεν διάβαλε πολλά δάχτυλα. Αυτό είναι και 7 εδώ στο ένα χέρι και 7 στο άλλο και είχε και 5-6 παραπάνω στο κάθε χώρο και σύνομαι πως έχει. 30 δάχτυλα γενικά. Πολλοί δαχτυλίες, οι δαχτυλίες, δεν είναι να είναι ενωμένα τα δάχτυλα ή να γεννιούνται με κράνιο προσωπικές ανομαλίες και διάφορα άλλα πολλά για να μην σας κουράζουν. Μετά έχουμε τα τραύματα. Ενοχλούν, έτσι να ρωτήσω, ενοχλούν πολλά λίγο, γιατί έχουμε και λίγο πιο αιματηρές φωτογραφίες μετά. Ενοχλούν, να τις κάνουμε σκέ. Να μαζέψουμε. Να μην τα φιλίνεις ζωή σας. Όχι, να ψάχνει την αλήθεια. Αυτή η γυναίκα, για παράδειγμα, έχει δεχτεί επίθεση από μία άλλη γυναίκα, της Ελλάδος, τη Μύτη. Ο Χριστέ. Η Μύτη, η Μύτη,
Και μετά τη βλέπετε μετά από κάποιε επαναφορτικέ επεμβάσει, όπου χρησιμοποιήθηκε κρινό ο λιγόμενο, δηλαδή δέρμα από το μέτωπο με κάποιε πολύ εξειδικευμένε τεχνικέ. Και τη βλέπουμε εδώ να είναι σχετικά καλά. Το ίδιο με το μωράκι, το οποίο είχε ένα σοβαρό έγκαυμα, δηλαδή στο χειροκρότημα για την επέμβαση. Δεν βλέπετε, δεν έχει καθόλου μύτη, είναι καμένο πάνω κάτω. Και το μόνο που άλλαξε σε αυτήν την φωτογραφία είναι η μύτη. Δηλαδή το κάναμε μύτη από το δέρμα του μετώπου, όπω την προηγούμενη κοινοπέλα, και τώρα έχει μύτη. Και άλλαξε τελείω σχεδόν το πρόσωπο. Και ξέρετε τι λέω για εκείνο που έχει μεγάλη μύτη. Την άλλη μέρα ήταν στη Μουγκομένια τη Ελλάδα. Τώρα, έχει άλλε τεχνικέ, οι οποίε είναι λίγο πιο εξειδικευμένε, όπω το tissue expansion. Το tissue expansion είναι η εισαγωγή ενός άδειου μπαλονιού σιλικόνης, ο οποίος μπαίνει μέσα κάτω από το δέρμα, στην προηγουμένη περίπτωση είναι για το στήθος και φουσκώνει με αλατόνωρο, με saline, από μια μικρή βαλβίδα, όπως το βλέπετε εδώ με την μελωρίτσα. Αυτό δημιουργά καινούριους ιστούς, δηλαδή από το τίποτε μπορείς να δημιουργήσεις περισσότερο ιστόρο. Αν το βάλεις κάτω από το δέρμα και το φουσκώνεις σταδιακά κάθε εβδομάδα για 3-4 μήνες, θα δημιουργηθεί έναν μπαλόνι από δέρμα, από πάνω από τον μπαλόνι φυσικά. Και όταν αφαιρεθεί τον μπαλόνι, το οποίο είχε μπει εδώ, βγαίνει τον μπαλόνι, παίρνει το implant έρθεμα της σιλικόνης και επειδή πάντα το στήθος το οποίο δημιουργείται, σε περιπτώσεις τώρα μιλούμε για καρκίνους του στήθους, το στήθος που δημιουργούμε είναι πιο ωραίο από το προηγούμενο. Χρειάζεται και κάποια επέμβαση στο άλλο στήθος για να μοιάζουν και να είναι και τα δύο σχετικά τράκου. Τώρα, η θηλή γίνεται επανόρθωση και δημιουργία θήλης με τελειά σε κάποιο μετέπειτα στάδιο. Ένα τρομερό καινούργιο, μια καινούργια εντάξει, εδώ και 20-30 χρόνια επανάσταση στην πλαστική χειρουργική είναι η μικροχειρουργική. Δηλαδή, η χρήση του μικροσκοπίου, αυτού εδώ που βλέπετε, αρκετά μεγάλο contraption, είναι πιο μεγάλο από το σχετικό μικροσκόπιο που έχει μέσα στα εργαστήρια, το μαύρο το μικρό. Αυτό έχει δώσει τη δυνατότητα στους χειρούργους να μεταφέρουν ιστούς από ένα μέρος του σώματος, να τους βάλουν σε ένα άλλο μέρος του σώματος και να τους ενώνουν, ανώνουν τις αρτηρίες δηλαδή και τις φλέβες και τα νεύρα, ούτως ώστε ο ιστός που θα πάρεις από το πόδι, για παράδειγμα, να το βάλεις στο πρόσωπο, να δουλέψει. Γιατί μόνο το βάλεις και το βάλεις δεν θα ζήσει και δεν θα έχει γεμάτωση. Δεν είναι όπως ένα κομμάτι δέρμα μικρό που θα το βάλεις και θα ζήσει με άλλους τρόπους. Και έχει δώσει επανάσταση στην πλαστική χειρουργική, διότι έτσι να εξηγήσω κάποιες λεπτομέρειες. Για παράδειγμα,